και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς είναι καταιγιστικές οι πολιτικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία. Πριν από λίγο απίφθινε διάγγελμα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Συνδεόμαστε με το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του Open και την Λίδα Καλόγλου. Λίδα, τι ακριβώς ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον? Λοιπόν, μήνα πριν από λίγα λεπτά, σε μια ομιλία έξω από την Downing Street, η οποία τελείωσε μόλις πριν από λίγο, είπε ο Μπόρις Τζόνσον ότι είναι ξεκάθαρο πλέον σε εκείνον, μετά από τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε, πως πρέπει να υπάρξει ένας νέος πρόεδρος του κόμματος και νέος πρωθυπουργός. Είπε ότι πολέμησε τόσο για να μείνει στη θέση του, όχι γιατί απλά το ήθελε, αλλά και γιατί θεώρησε ότι ήταν υποχρέωσή του και καθήκον του. Παρίθμησε αυτά τα θετικά τα οποία είχε κάνει τα χρόνια της θητείας του, με την πανδημία, με τα εμβόλια, με την ηγετική θέση που είχε στην στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα. Είπε ότι λυπάται που δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει αυτά που ξεκίνησε και υποσχέθηκε στον Ουκρανικό λαό, ιδιαίτερα απευθύνθηκε σε αυτούς, λέγοντας πως αυτά που έχει υποσχεθεί και αυτά που θέλησε να κάνει για αυτόν θα ισχύσουν. Ευχαρίστησε την Κάρη και την οικογένειά του, η οποία ήταν δίπλα του και τον χειροκροτούσε η σύζυγός του μαζί με το δεύτερο νεογέννητο μωρό τους, και έκλεισε λέγοντας πως ήταν η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Μίνα. Η παρέτηση λοιπόν του Μπόρις Τζόνσον ήρθε, Λίδα, κυρίες και κύριοι, λίγα 24 ώρα μετά το τσινάμι των παρετήσεων στελεχών του, κυβερνητικών στελεχών του. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε και πάλι την κανονική ροή του προγραμματός μας.